βήμα προς κυριολεκτικό βήμα. Πώς να χάσεις 10 κιλά σπλαχνικού λίπους από χιλιά με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς πείνα, χωρίς στερήσεις, χωρίς γυμναστική. Ξυπνάμε το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πιούμε το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Νερό, λίγο κανέλα, λίγο κουρκουμά, λίγο λεμόνι, 4 σταγόνες. Μετά, λίγο αλατάκι. Τσικ τσικ, ανακατεύουμε, τσακ, το πίνουμε. Το πρώτο πράγμα που ανοίξουμε το μάτι, τράφουμε στην κουζίνα, πίνουμε αυτό. Μετά τι κάνουμε. Μετά, περιμένουμε να δούμε. Έχει πέρασει μισή ώρα. Αν ναι, τότε θα πιούμε το καφέ μας. Αν πιούμε πιο πριν το καφέ, καταστρέφουμε το μεταβολισμό μας και όλο μας το σύστημα. Καφές τι κάνει, καφές σκοτώνει την πείνα. Θέλουμε τουλάχιστον να κλείσουμε 16 ώρες δεστική. Πριν το πρώτο γεύμα, θα πάρουμε το μιλόξιδο ή κλακ, σινάκι, να πάμε κάτω τα φαρμάκια. Μετά από 10 λεπτά θα φάμε, γιατί παιδιά. Είμαστε σε νηστεία. Δεν μπορούμε αμέσως να φάμε μια καρμπονάρα. Πρέπει να σπάσει η νηστεία με πολύ smooth τρόπο, αλλιώς θα έχουμε θέμα. Θέλω να φάμε το πρώτο μας γεύμα, που είναι σαλάτα πρωτεΐνη κυρίως. Να φτιάξει εσύ που είχε κάνει από το μπουλάκι με μια σαλατούλα. Κάνα καλαμάκι αν είσαι στη δουλειά. Και τελείωσε. Μετά ήρθε η ώρα για το snack. Τι θα φας το snack, φας κανένα γιαουρτάκι 2%. Κύριε Λε, είμαστε χαλαρά. Μετά το βράδυ. Το βράδυ μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Φάμε και την πρωτεΐνη, να φάμε και τον υδατάνθρακα. Πολύ σημαντικό για το βράδυ. Μας βοηθάει. Έτσι, λέει ο κόσμος. Αν φας βράδυ υδατάνθρακα, ψωμί θα παχύνει. Αν κάνεις διαδραματική δεν ισχύει. Τώρα, αν κάνεις την κλασική την πατροπαράδοτη, την δίαιτα με τα 7 γεύματα, εκεί έχει τα 12 να φας το βράδυ. Τι πάω. Να το κοιτάξεις το φαγητό θα παχύνεις. Γιατί έτσι το έχεις δει στο παιχνίδι, έτσι έχει γίνει ο μεταγωνισμός. Το κοιτάς το φαγητό και παχύνει. Αυτή είναι η ρουτίνα. Τόσο απλή. Εάν δεν ξέρεις τι και πώς, έχεις πολλές απορίες, πολύ λογικό. Πατήσεις το προφίλ μου, το σύνδεσμο στο προφίλ μου και εκεί έχω το δωρεάν 100% δωρεάν σεμιναριάκι που σου δείχνει ακριβώς αυτό. Την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.